αρχή και συνέχεια ενός αγώνα που έχει να κάνει με την επιβίωσή μας, έχει να κάνει με την αξιοπρέπειά μας και είναι ένας αγώνας ενάντια σε αυτές τις πολιτικές που οδηγούν τα χωριά μας σε ερήμωση, οδηγούν πολλούς από εμάς στο να φύγουμε από τις καλλιέργειες και συνεχίζουμε αυτόν τον αγώνα έως ότου καταφέρουμε να λύσουμε αυτά τα προβλήματα. Να τα πάρουμε όμως ένα-ένα. Το βασικό σημερινό αίτημα είναι όντως τα αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία έπρεπε να γίνουν εχθές και δεν έχουν γίνει και δεν ξέρω αν θα γίνουν αύριο. Δεν γίνεται κάθε χρόνο όταν συννεφιάζει να κοιτάμε τον ουρανό και να φοβόμαστε για τις ζωές μας, για τις περιουσίες μας, για τα ζωντανά μας. Εδώ και τώρα να γίνουν όλα τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα, τα φράγματα επάνω στα βουνά, ο καθαρισμός των ποταμιών που είναι στον ομό, αλλά και του ποινιού για να μπορούν να φεύγουν τα νερά, και αυτό χρειάζεται ένα σχέδιο. Αυτό το σχέδιο λέγεται προτεραιότητα. Και προτεραιότητα για μας είναι η ζωή μας. Προτεραιότητα για μας είναι οι καλλιέργειές μας. Αυτό διεκδικούμε από την κυβέρνηση να βάλει ως προτεραιότητα και όχι τα κέρδη τους. Με τη ρήτρα αναπροσαρμογής στο ρεύμα, το οποίο όμως το βιώνουμε και σαν αγρότες κτηνοτρόφοι, αλλά και σαν κάτοικοι, γιατί και στα σπίτια μας έχουμε ρήτρα αναπροσαρμογής. Εμείς διεκδικούμε και θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής και για το 21 και για το 22 και για μετά. Είναι ένα χαράτσι το οποίο το μόνο που μπορεί που κάνει είναι να φέρει σε δύσκολη θέση και τους αγρότες αλλά και όλους μας με τα σπίτια που έχουμε. Δεν θέλουμε καμία επιδότηση. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, 80% επιδότηση, που δεν ξέρουμε και πόσο θα είναι. Αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο για όλους τους αγρότες και όλους τους κτηνοτρόφους. Μοιράζονται εκατομμύρια αλλού. Αν δεχθούμε αυτά που λένε, τα λόγια τα μεγάλα, ότι είμαστε η ραχοκοκαλιά της οικονομίας, τότε θα πρέπει να μας δώσουν αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο.